Θα μας πει τώρα ο Τάσος τι έγινε όταν οι κάμερες με απόφαση της οικογένειας δεν δείξαν τις τελευταίες στιγμές που μπήκε στη γη εκεί του Τατοίου το φέρετρο του Κωνσταντίνου. Η εντολή λοιπόν ήταν να σταματήσει το πλάνο να μεταδίδεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο τη στιγμή που πλησίαζαν στο σημείο της ταφής και εκεί βλέποντας φωτογραφίες του πρακτορείου Reuters θα δούμε. Βλέπετε εδώ την Άννα Μαρία που ήδη έχουν τυλίξει με στρατιωτικές τιμές την Γαλανόλευκη και την έχουν παραδώσει στην Χήρα, στην Τέωσε Πριγκίπισσα. Εδώ είναι η στιγμή που υποκλίνονται πριν κατέβει το φέρετρο στο σημείο της ταφής. Βλέπετε ότι ήδη έχουν φτιάξει με μάρμαρο γύρω-γύρω σαν προθήκη και έχουν φυτέψει και τα λουλούδια σύμφωνα με τις επιταγές της οικογένειας. Το οποίο θα φυλάσσεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Αν δούμε την επόμενη φωτογραφία, εδώ είναι η μόνη φωτογραφία. Σήμερα θα υπάρχουν συνεργεία εκεί που θα ολοκληρώνουμε τον τάφο, έτσι. 2 με 3 ημέρες μας είπαν από την αστυνομία, θα φυλάσσεται αυτό τον αστυνομικό σταθμό του Τατοίου. Εδώ λοιπόν είναι η μοναδική φωτογραφία που βλέπουμε το φέρετρο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου να είναι χωρίς την σημαία, ότι την έχουν τυλίξει στρατιωτικά και την έχουν αποδώσει στην Άννα Μαρία. Και είναι όλοι μπροστά, βλέπετε όλοι τα πρόσωπά τους, τα παιδιά μπροστά κυρίως, η γη, οι κόρες και οι γαμπροί και οι νύφες, πως η θλίψη είναι ζωγραφισμένη στα μάτια τους. Να πούμε, Τάσο, ότι το φέρετρο δεν άνοιξε ποτέ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες. Έτσι έμαθα. Επίσης, και εγώ. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο βασιλιάς, τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος, ήταν ντυμένος με πολιτικά ρούχα μέσα. Ωστόσο, πάντα απορία μας προξενεί το γεγονός γιατί η οικογένεια επέλεξε να μην ανοίξει το φέρετρο. Προφανώς, λένε κάποιοι που γνωρίζουν, δεν ήταν τέτοια από τις αλλοιώσεις της ασθένειας. Η εικόνα του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, που η οικογένεια θα επιθυμούσε να τη δείξουν είτε οι τηλεοπτικές κάμερες, είτε να τη δουν και οι επιφανείς καλεσμένοι που ήρθαν από τις άλλες χώρες. Αυτό μαθαίνω εγώ, ότι λόγω της αρρώστιας ήταν τέτοια εικόνα του, που όσο και να προσπαθούσαν οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν τέλος πάντων να φτιάξουν καλή εικόνα των νεκρών, δεν θα ήταν τέτοια που θα επιθυμούσε η οικογένεια να δοθεί προς τη δημοσιότητα η εικόνα αυτή. Αυτό μαθαίνω εγώ.